λειτουργική αλφάβητος. Α. Μπ. Τζε. Τσε. Δε. Ε. Φε. Γε. Γιουμουσάκ γε. Χε. Ε. Ι. Ζε. Κε. Λε. Με. Ναι. Ο. Ε. Πε. Ρε. Σε. Σε. Τε. Ου. Ου. Δε. Γε. Ζε. Μέρχαμα. Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Σανλίοβλου. Σήμερα θα παρουσιάσουμε κάποια κεφάλαια από το βιβλίο μας «Τουρκική γραμματική στα ελληνικά» από τις εκδόσεις Perugia. Πρώτα θέλω να αναφερθώ στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου μας, στη σελίδα 16, στο τουρκικό αλφάβητο. Το τουρκικό αλφάβητο πλέον είναι λατινικό από το 1928 και μετά τη μεταρρύθμιση του Κεμάλ. Έχει λατινικά, αποτελείται από λατινικά γράμματα. Βέβαια υπάρχουν κάποια διαφορετικά, θα αναφερθούμε σε αυτά. Και αυτό που θέλω να προσέξετε πάρα πολύ είναι οι λέξεις που θα πούμε για το κάθε γράμμα. Τις λέξεις αυτές ουσιαστικά τις γνωρίζετε. Ουσιαστικά ξέρετε τουρκικά, ήδη πάρα πολλές λέξεις γνωρίζετε, διότι έχουμε πολλές λέξεις κοινές, που έχουν την ίδια ρίζα, που προέρχονται από την ίδια οικογένεια λέξεων, ρίζα κτλ. Λοιπόν, ξεκινάω με την αλφάβητο. Το πρώτο μας γράμμα είναι το α. Είναι το πρώτο φωνήεν, αποτελείται, η αλφάβητος έχει 8 φωνήεντα και 21 σύμφωνα, οπότε σύνολο έχουμε 29 γράμματα. Το πρώτο γράμμα μας λοιπόν είναι το Α, το οποίο δημιουργεί λέξεις με χοντρόφωνο φωνήεν είναι, γι' αυτό και δημιουργεί τέτοιες λέξεις με χοντρόφωνα φωνήεντα συνήθως, όπως ας πούμε η λέξη αραμπά, το αυτοκίνητο, ή ατ, το άλογο, το άτι, ας πούμε, που λέμε. Αλεσφαιρίς, μία λέξη πολύ γνωστή, το αλεσφαιρίσι, το παρεδώσε, τα ψώνια. Ή ασκέρ, ο στρατιώτης, τα σκέρι. Και άλλες πάρα πολλές βέβαια κοινές. Δεύτερο μας γράμμα είναι το μπε, όπως μπαμπά, ο πατέρας. Μπαχτσέ, ο κήπος. Μπερμπέρ, ο κουρέας. Ο μπαρμπέρης. Έτσι, μπάνκα. Και να πούμε και το εξής. Κάποιες λέξεις στα τουρκικά είναι βέβαια ευρωπαϊκής ρίζας, από ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι λέξεις αυτές συνήθως προέρχονται από την γαλλική, δηλαδή με γαλλική προφορά τις λέμε στα τουρκικά. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες λέξεις και οι περισσότερες είναι με γαλλική προφορά. Οι υπόλοιπες είναι συνήθως αραβικής προέλευσης και περσικής. Λοιπόν, είπαμε μπερμπέρ, μπάνκα, η τράπεζα, ή μπούζ, που είναι ο πάγος, το μπούζι που λέμε, κρύο, πάγος, μπαλκόν, το μπαλκόνι. Τζε, αυτό είναι το τζε, καθαρό, όπως λέμε τζάμι, αλλά είναι πιο χοντρό, τζε, τζαμ, όπως το τζάμι, ή τζαμι, όπως το τζαμι, ή τζατζικ, όπως το τζατζίκι. Λοιπόν, μετά έχουμε το τσε, το οποίο είναι όπως η τσάντα που λέμε εμείς, το τσε, το τσ,
αλλά είναι και αυτό λίγο πιο χοντρό. Το προφέρουμε πιο χοντρά. Τσε, όπως τσάντα. Ή τσάι, το τσάι. Ή το πολύ γνωστό τσόκ, που σημαίνει πολύ στα τουρκικά. Η λέξη τσαμπούκ, έξω και ο τσαμπουκάς που λέμε, γιατί τσαμπούκ σημαίνει γρήγορος, κίνητος, γρήγορος, έτσι. Πάμε στο ντε. Εκεί έχουμε τη λέξη ντουβάρ, πάρα πολύ γνωστή, ο τείχος. Ή μια ξένη πάλι λέξη, ντομάτες. Είναι η ντομάτα, δεν είναι οι ντομάτες, δεν έχει πάρει δηλαδή πληθυντικό. Η ντομάτα. Ή δεμίρ, δεμίρης. Δεμίρ είναι το σίδερο. Δευτέρ, το τετράδιο. Δουνιά, ο κόσμος. Και ντουρού, ο σωστός. Η ευθεία, έτσι. Πάμε στο ε, καθαρό έψιλον, ε, όπως το εκμεκ, που εμείς βέβαια το ξέρουμε ως γλυκό, αλλά εκμεκ σημαίνει ψωμί. Ή το έλμα, δεν είναι βέβαια κοινή, αλλά μπορεί να είναι γνωστή, είναι το μήλο. Πάμε στο φε, αυτές οι λέξεις συνήθως είναι ευρωπαϊκής ή περσικής προέλευσης, οι λέξεις που ξεκινούν με το φε, όπως φάμπρικα, το εργοστάσιο, φούτμπολ, το ποδόσφαιρο, ή φωτογράφ, η φωτογραφία. Γκέ. Το γκέ, με το γκέ έχουμε τη λέξη γκουζέλ, που δεν είναι κοινή, αλλά θα τη γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς. Όμορφος, όμορφη. Ή το γκιόζ, που λέμε καραγκιόζ, έτσι, μαυρομάτης. Γκιόζ είναι το μάτι. Γκαζέτε, η εφημερίδα, ιταλική λέξη. Γκιτάρ, η κιθάρα. Και ούτω καθεξής. Μετά πάμε σε ένα ιδιαίτερο γράμμα της τουρκικής αλφαβήτου, στο γιουμουσάκ γκέ, δηλαδή στο μαλακό γκέ. Γιατί είναι ιδιαίτερο αυτό το γράμμα? Διότι δεν ξεκινάει ποτέ λέξη με αυτό. Μπορεί να βρίσκεται μόνο μέσα στη λέξη, πριν από φωνήεν, μεταξύ δηλαδή δύο φωνιέντων, ή ανάλογα πριν από ένα σύμφωνο κτλ. Σε μία σύλλαβη. Και δεν ξεκινάει ποτέ με αυτό μία λέξη. Αυτό τώρα όσον αφορά την προφορά του, προφέρεται πάρα πολύ απαλά, άειχο είναι. Είναι σαν το γάμα, αλλά πολύ απαλό. Παράδειγμα, η λέξη γιούρτ είναι μία λέξη που έχει μέσα το γιουμουσάκ γκέ. Βλέπετε, δεν το προφέρω έντονα, δεν λέω γιούρτ, αλλά λέω γιούρτ, σαν να μην υπάρχει. Επίσης, μία άλλη λέξη που έχει το γιουμουσάκ γκέ είναι η λέξη μάζα, το μαγαζί. Ή η πολύ γνωστή και κοινή λέξη α, που είναι ο αγάς. Βλέπετε, εμείς το λέμε αγάς, αλλά στα τουρκικά προφέρεται α. Οπότε θα το συναντήσουμε αυτό το γράμμα μέσα σε μία λέξη και όχι στην αρχή της λέξης. Πάμε στο χ, το χ δηλαδή, αλλά πάλι το προφέρουμε λίγο κάπως χοντρά, όπως χλ, το χαλί, ή χαμπέρ, η είδηση, ή χελβά, ο χαλβάς, και άλλες πάρα πολλές, χουζούρ, το χουζούρι, η άνεση, ή αυτή η λέξη που λέμε άντε, στα τουρκικά είναι χάιντι, ξεκινάει με το χε. Πάρα πολλές λέξεις υπάρχουν κοινές με αυτό το γράμμα. Μετά πάμε σε ένα πάλι ιδιαίτερο γράμμα, φωνή είναι αυτή τη φορά, είναι το ε, το άλχο γιώτα ουσιαστικά, το μουγκό το λέω εγώ, το μουγκό γιώτα, διότι δεν έχει από πάνω τελίτσα, είναι άλλο γράμμα, είναι άλλο από το γιώτα το κανονικό, το ι, είναι ε, δηλαδή είναι πιο άλχο. Στα ελληνικά βέβαια το συναντάμε ή ως γιώτα, όπως τη λέξη χαλ που σας είπα πριν, υπάρχει αυτό το φωνήεν, εμείς τα ελληνικά λέμε χαλί. Ή στη λέξη παστερμά, που είναι ο παστορμάς, το προφέρουμε
είναι σαν ου περισσότερες φορές. Αλλά κανονικά είναι ένα ξεχωριστό φωνήεν και δεν πρέπει να το συγχαίουμε με το γιώτα, γιατί πολλές φορές αλλάζει και η έννοια της λέξης και δημιουργούνται παρεξηγήσεις, οπότε πρέπει να το προσέχουμε. Είναι το ε. Λοιπόν, με αυτό το γράμμα δεν έχουμε βέβαια πολλές κοινές λέξεις, διότι είναι τουρκικό, καθαρά τουρκικό γράμμα. Κάποιες ξένες λέξεις παίρνουν αυτό το γράμμα μπροστά για να τις προφέρουν πιο εύκολα, διότι δυσκολεύονται λίγο στα τουρκικά να λένε δύο σύμφωνα μαζί. Ας πούμε το σπανάκι, το λένε σπανάκ, βάζοντας το γιώτα το μουγκό μπροστά. Ή η Σπάρτη, Σπάρτα, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μετά πάμε στο κανονικό το «ι», το καθαρό, το γιώτα, το «ι», όπως το «ι», το ξέρετε ίσως, το «ι», που είναι το «καλά», «καλός», «καλά». Ιστάμπουλ, η Κωνσταντινούπολη, Ισμύρ, η Σμύρνη, Ιτάλια, Ισπάνια και άλλες πολλές λέξεις. Μετά έχουμε το «ζε», το γαλλικό, το «ζε», όπως τα γαλλικά, το «ζε», είναι το, ξένες είναι και αυτές όλες οι λέξεις με το «ζε», όπως «ζιλέτ», που είναι το ξηραφάκι, ή «γυμναστίκ», που είναι η γυμναστική, και «ζαπόνια» ή η Ιαπωνία. Μετά πάμε στο «και». Το «και», λοιπόν, και αυτό έχει πάρα πολλές λέξεις, οι οποίες είναι κοινές, όπως «κοιτάτ», το «κοιτάπι», το βιβλίο, ή «κουτσουκ», ο κούτσικος που λέμε, «κουτσουκ», μικρός, έτσι, «κουτού», το κουτί, «καλέμ», το καλέμι, το μολύβι, «καρντέσ», ο αδελφός, «καρντάσι», «καφέ», «κιοφτέ», τι να σας πρωτοπώ, υπάρχουν πάρα πολλές κοινές λέξεις, τις οποίες τις γνωρίζετε ήδη. Μετά πάμε στο «λε», όπως «λιμάν», λιμάνι, λιμόν, το λεμόνι, λάμπα, το φωτιστικό, λαστίκ, το λάστιχο, λεκέ, ο λεκές, και άλλες, λοκούμ, το λουκούμι, και άλλες πολλές. Μετά πάμε στο «με». Το «με» έχει και αυτό πάρα πολλές σκηνές και συνήθως αραβικής προέλευσης λέξεις, που τις γνωρίζουμε όμως και εμείς, μαχαλέ, ας πούμε, «μαχαλάς», η γειτονιά. «Μέρχαβα», αυτή η λέξη που σας είπα στην αρχή, που είναι το «γιά», που το λέμε σε όλες τις ώρες της ημέρας, το «μέρχαβα». «Μεϊντάν», το «μεϊντάν», η πλατεία. «Μουζίκ», η μουσική. «Μαντάρ», το «μανιτάρι». Και ούτω καθεξής. «Ναι», πάμε στο «ναι». Εδώ έχουμε, ας πούμε, τη λέξη «ναρ». Ναζ, που είναι το Ναζί, η Ναζλού, Ναζλ, Ναργιλέ, ο Ναργιλές, και άλλες βέβαια λέξεις. Τώρα πάμε στο «ο», το καθαρό «ο», όμικρον, «οντά», «οντά», στο δωμάτιο, «οτέλ», το ξενοδοχείο, «οκούλ», το σχολείο, «οτομπούς», από τα γαλλικά, «οτομπούς», το λεωφορείο, και ούτω καθεξής. Το γράμμα τώρα που θα σας πω είναι το «ε». Είναι ένα κλειστό όμικρο ουσιαστικά. Είναι σαν το, πάλι σαν το γαλλικό κλειστό έψιλο. Δηλαδή, όπως λέμε «ζε» στα γαλλικά, έτσι και στα τουρκικά λέμε «ε». Από εδώ ξεκινάνε κάποιες λέξεις συνήθως τουρκικές, τουρκικής ρίζας, όπως «öğretmen», που είναι ο δάσκαλος, και «öğrenci», ο μαθητής, ή «öpücük», που είναι το φιλί, ή σαν όνομα μπορούμε να πούμε «ömer», που είναι το τουρκικό του όμηρος. Έτσι, «ömer». Πάμε στο «πε». Εδώ έχουμε «πέντζερε», που είναι όχι το παντζούρι, αλλά το παράθυρο, γιατί το παντζούρι είναι «παντζούρ». Παζάρ, που σημαίνει και παζάρι, αλλά είναι και η μέρα Κυριακή. Πέρντε, η κουρτίνα. Λοιπόν, μετά πάμε στο «ρε». «Ρε»,
Ρεκλάμ, η διαφήμιση. Ρεζίλ, ο ρεζίλης. Η ρουσβέτ, η δωροδοκία. Το ρουσβέτ. Πάμε στο σε. Σε, καθαρό σίγμα. Σε, όπως σελιάμ, που είναι ένας χαιρετισμός, ως για μπορούμε να πούμε ότι σημαίνει. Σαλόν, το σαλόνι. Σοκάκ, η οδός, το σοκάκι. Σεκρετέρ, η γραμματέας. Ή Σελιάνικ, έτσι λέγεται η Θεσσαλονίκη στα τουρκικά, Σελιάνικ. Και μετά πάμε στο παχύ σίγμα, δηλαδή στο σε, σε. Και αυτό όπως το γαλλικό σαμπάνια, έτσι, σεμινέ, σε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις λέξεις Σεχίρ, βέβαια δεν είναι κοινή, αλλά είναι γνωστή από το εσκί Σεχίρ που λέμε, Σεχίρ η πόλη, έτσι. Σαματά, σαματάς φασαρία. Σανς, και αυτή από τα γαλλικά, είναι η τύχη. Σεκέρ, σεκερίμ που λέμε και στα τραγούδια, σεκερίμ. Η ζάχαρη, το κουφέτο και η γλυκέ μου, γλυκιά μου, σεκερίμ. Σοκ, το σοκ και ούτω καθεξής. Μετά πάμε στο τε. Το τε, λοιπόν, και αυτό έχει αρκετές κοινές λέξεις, όπως τερζί. Εξού και ο τερζής είναι επώνυμο, όπως γνωρίζετε, αλλά σημαίνει ράφτης. Τερζί. Τιάτρο, το θέατρο. Ταξί, το ταξί. Τεμπέλ, ο οκνηρός, ο τεμπέλης. Τάβλα, το τάβλι. Και θέλω να σας πω και αυτή τη λέξη, αν και δεν είναι κοινή, ταμπάκ, που είναι το πιάτο, σε αντίθεση με πολλές άλλες γλώσσες, που σημαίνει καπνός, ξέρετε, το ταμπάκ, ταμπάκ, ταμπάκ. Στα τουρκικά σημαίνει πιάτο. Λοιπόν, μετά έχουμε το καθαρό ου, όπως ουτσάκ, το αεροπλάνο, ή ουζάκ, μακριά, ουτζούς, μια πολύ χρήσιμη λέξη, ουτζούς, το φθηνό, ουτζούς, και ουρ, το γούρι που λέμε, αυτή είναι κοινή, ουρ, η τύχη, το γούρι. Και μετά πάμε στο λεπτό ου, ουσιαστικά είναι το ου, όπως το γαλλικό του, που λέμε, je, tu, tu, ου. Ουζούν, στα φύλλα, δεν είναι κοινή βέβαια, αλλά η λέξη universite είναι ξένη λέξη, university και τη γνωρίζετε, είναι το πανεπιστήμιο. Μετά πάμε στο δε, δε όπως βαπούρ, το καράβι, το βαπόρι. Βαλίζ, η βαλίτσα, μεγαλική προφορά, βαλίζ. Βίζε, η βίζα. Και βολκάν, το ηφαίστειο. Τώρα που είμαι για γαλλική προφορά, θέλω να σας πω το εξής. Οι λέξεις μπορεί να ακούγονται όπως λέγονται στα γαλλικά, αλλά δεν γράφονται όπως στα γαλλικά. Γράφονται ακριβώς όπως τις προφέρουμε. Αυτό είναι ένα ατού της τουρκικής γλώσσας. Γράφεται ακριβώς όπως προφέρεται. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή από το πρώτο σας κιόλας μάθημα ή από την πρώτη σας κιόλας επαφή με τα τουρκικά, θα μπορείτε να διαβάζετε και να γράφετε πάρα πάρα πολύ εύκολα. Ήθελα να το αναφέρω αυτό. Λοιπόν, γε, λοιπόν, το πρώτο τελευταίο μας γράμμα, γε είναι για μπατζού, ο ξένος, έτσι, ή γιουβαρλάκ, σου και τα γιουβαρλάκια που λέμε, το φαγητό, και είναι και πολύ νόστιμο, γιουβαρλάκ που σημαίνει στρογγυλός, έτσι. Ή γεντί, που είναι ο αριθμός 7, εξού και το γεντί κουλέ, το επταπύργιο. Και σαφώς τα ελληνικά, Γιουνάντζα, Γιουνάν ο Έλληνας, Γιουνανιστάν η Ελλάδα. Και πάμε στο τελευταίο μας γράμμα, στο 29ο, ζε, το καθαρό ζήτα, όπως ζαμάν, που είναι ο χρόνος, η εποχή, ο χρόνος, που λέμε χρόνια και ζαμάνια, έτσι. Ή ζω, δύσκολος. Και ζαρ, που είναι το ζάρι. Αυτή ήταν λοιπόν η τουρκική αλφάβητος.
Τώρα θέλω λιγάκι να σας πω πώς χαιρετάμε στα τουρκικά. Να μιλήσουμε λιγάκι για τον χαιρετισμό. Η λέξη merhaba είναι μία λέξη που μπορούμε να την πούμε ως χαιρετισμό, δηλαδή για σημαίνει, μπορούμε να την πούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, είναι το για. Έτσι, merhaba. Από εκεί και πέρα, το πρωί, μπορούμε να πούμε günaydın, που είναι το καλημέρα, και μέσα στο σπίτι, δηλαδή όταν ξυπνάμε, μπορούμε να πούμε günaydın, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν πάμε στο γραφείο μας, ή στη δουλειά μας, ή στο σχολείο μας, μπορούμε να πούμε η günler, που σημαίνει καλή μέρα. Εν τω μεταξύ, όλες αυτές οι ευχές, οι χαιρετισμοί κτλ. Που δημιουργούνται με το υγιή μπροστά, το καλός δηλαδή, έχουν πληθυντικό αριθμό στο τέλος. Η günler, δηλαδή καλές μέρες, αλλά σημαίνει καλή μέρα. Όπως για απογευματάκι προς βραδάκι, μπορούμε να πούμε υγιή akşamlar. Το καλησπέρα, ας πούμε, καλό βράδυ, και πια όταν είναι νύχτα ή όταν πάμε για ύπνο, μπορούμε να πούμε η geceler. Επίσης, κάτι που θα ήταν χρήσιμο είναι να μπορούμε να χαιρετάμε όταν φεύγει κάποιος. Οπότε, όταν φεύγει κάποιος, συνήθως μας λέει hoşçakal ή hoşçakalın στον πληθυντικό και εμείς το απαντάμε güle güle, στο καλό, που σημαίνει κανονικά γελαστά γελαστά, δηλαδή φύγε, πήγαινε στο καλό. Υπάρχει βέβαια και η έκφραση Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık είναι, αλλά δεν το προφέρω έτσι, είναι λίγο δύσκολο στην προφορά, Allah'a ısmarladık, αλλά μπορεί να τα ακούσετε. Αυτή λοιπόν η λέξη είναι όπως και το hoşçakal ή το hoşçakalın, το λέμε όταν φεύγουμε, αυτός που φεύγει το λέει. Και εμείς λέμε γκουλέ γκουλέ. Ή μία πάρα πολύ έτσι πιο σύγχρονη έκφραση, αν θέλετε, είναι το görüşürüz, το οποίο είναι τα λέμε ή στο επανειδή, görüşürüz. Και κάτι άλλο τελευταίο, έτσι γνωστό, ουσιαστικά, λογικά θα το ξέρετε, είναι το hoş geldin ή hoş geldiniz, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες, καλώς ήρθατε. Και ως απάντηση εμείς λέμε hoş bulduk, καλώς σας βρήκαμε. Έτσι. Θέλω να αναφερθώ και σε μία λέξη μαγική, κατά τη γνώμη μου, στα τουρκικά, είναι η λέξη lütfen. Lütfen σημαίνει παρακαλώ. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτή τη λέξη στην πρώτη σας επίσκεψη στην Τουρκία, μπορείτε να μιλήσετε τουρκικά. Δηλαδή, να πείτε, πάτε ας πούμε, θέλετε να πάτε στο ξενοδοχείο σας, θέλετε να πάρετε ένα ταξί. Οπότε λέτε Lütfen bir taxi. Το bir είναι το ένα, Lütfen bir taxi. Αμέσως σταματάει το ταξί, μπαίνετε. Πάτε στο ξενοδοχείο. Λέτε Lütfen bir oda. Ένα δωμάτιο. Αμέσως έχετε ένα δωμάτιο. Μετά πάτε να πιείτε ένα καφέ ή ένα τσάι. Που πίνουν και πάρα πολύ τσάι, ξέρετε, στην Τουρκία. Λέτε Lütfen bir çay. Και ούτω καθεξής, Lütfen bir kahve. Οπότε αυτή η λέξη είναι λέξη κλειδί, είναι μαγική, είναι και πάρα πολύ ευγενική και μπορείτε να επικοινωνήσετε πολύ εύκολα χωρίς να χρησιμοποιήσετε ούτε ρήματα ούτε τίποτα. Έτσι. Και να πούμε λιγάκι για τις μέρες, τους μήνες και τους αριθμούς. Οι αριθμοί στα τουρκικά είναι με δεκαδικό σύστημα. Είναι στο κεφάλαιο 11 του βιβλίου μας, στη σελίδα 70. Όπως και οι χαιρετισμοί που σας είπα πριν, ήταν στη σελίδα 37, στο κεφάλαιο 5. Τώρα θα αναφερθούμε στους αριθμούς. Οι αριθμοί είναι με δεκαδικό σύστημα. Είναι πάρα πολύ εύκολη από αυτή την έννοια. Οπότε μαθαίνουμε πάρα πολύ καλά από το 1 ως το 10 και μετά, μαθαίνοντας τις δεκάδες, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Ξεκινάμε με το 0, είναι 0, 0, το 1, bir, το 2, iki, το 3, üç, το 4, dört, τα ντόρτια που λέμε,
Έτσι, από το τάβλι, όσοι παίζουν τάβλι το γνωρίζουν, είναι το 4, μπεσ το 5, αλτ το 6, γιεντί το 7, έξω και το γιεντί κουλέ, που λέμε το επταπύργιο, σεκίζ το 8, ντοκούζ το 9 και ον το 10. Από εκεί και μετά, πάλι ξεκινάμε από την αρχή. Δεκάδα και μονάδα. Ον μπιρ, 11. Ον οικί, 12. Ον ουτς, ον ντερτ, ον μπες και πάλι λέγοντας. Οι δεκάδες μας είναι γυρμή το 20, οτούς το 30, κρκ το 40, ελί το 50, αλτμύς το 60, γετμύς το 70, σεξέν το 80, ντοξάν το 90 και γιούς το 100. Και μετά πάμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλουμε να πούμε 200, θα πούμε οικί γιούς. Αν θέλουμε να πούμε 450, θα πούμε οικί γιούς ελί. Και πάει λέγοντας. Και το μπιν είναι το 1000, μπιν, και το μιλιόν είναι το εκατομμύριο και το μιλιάρ, ξένες λέξεις είναι αυτές, είναι το δισεκατομμύριο. Λοιπόν, αυτή ήταν η αριθμή. Να πούμε λιγάκι τις μέρες και τους μήνες. Οι μέρες, ξεκινάμε από την Κυριακή, παζάρ. Η επόμενη της Κυριακής, ετυμολογικά η λέξη που θα πω τώρα η Δευτέρα, αυτό σημαίνει, γι' αυτό και είναι παζάρτεση, η επόμενη της Κυριακής, παζάρ, παζάρτεση. Σαλ, η Τρίτη. Τσαρσαμπά, η Τετάρτη. Περσεμπέ, η Πέμπτη. Τζουμά, η Παρασκευή. Και η επόμενη της Παρασκευής, τζουμάρτεση, το Σάββατο. Οι μέρες λέγονται γκουνλέρ, οι μέρες, γκουνλέρ. Έτσι, αυτό δεν το είπαμε στην αρχή. Λοιπόν, και πάμε στους μήνες, αλλάρ, οι μήνες. Ο Τζακ, ο Ιανουάριος, Σουμπάτ, ο Φεβρουάριος, Μάρτ, ο Μάρτιος, εύκολο, Νισάν, ο Απρίλιος, Μαγιές, ο Μάιος, επίσης εύκολο, Χαζίραν, ο Ιούνιος, Τεμούς, ο Ιούλιος, Αυγούστος, ο Αύγουστος, Ελούλ, αν και ακούγεται ως Ιούλιος, δεν είναι, είναι ο Σεπτέμβριος, προσέξτε το αυτό, Ελούλ, Εκίμ, ο Οκτώβριος, Κασίμ, ο Νοέμβριος και Αραλίτ, ο Δεκέμβριος. Και τελειώνοντας, σας λέω τις εποχές, με Σιμπλέρ, οι εποχές είναι Ιλκβαχάρ, η Άνοιξη, Γιάζ, το Καλοκαίρι, Σόμπαχάρ, το Φθινόπωρο και Κύρς, ο Χειμώνας. Αυτά για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε.